Γεια σας, βρισκόμαστε σε έναν πολύ όμορφο χώρο, στο Villa Τσέλενα, στην Κάλυμνο φυσικά, με μια πολύ υπέροχη πισίνα. Βρισκόμαστε βέβαια για έναν ιδιαίτερο σκοπό, για μια φωτογράφηση της αγαπημένης μας Μίνας Ορφανού, για το περιοδικό το Yes. Και φυσικά θα δούμε και πλάνα και αποσπάσματα, θα μας μιλήσει και η ίδια και θα δούμε και πόσοι άνθρωποι έχουν βοηθήσει για όλο αυτό και είναι μεγάλη μας χαρά. Οπότε θα τα δούμε στην πορεία. Κοντά μας φυσικά έχουμε την αγαπημένη μας Μίνα Ορφανού, φυσικά στον ελληνικό μήνα μου. Είμαστε και φίλοι. Εννοείται. Τι κάνεις? Μωρό μου, τέλεια. Βασικά χαιρόμαι που ξανά είμαστε μαζί, αν και έχεις 2-3-4-5 μέρες που είσαι εδώ Κάλυμνο. Κάναμε μία μικρή προετοιμασία για όλη αυτή την πολύ ωραία φωτογράφηση που θα δούμε στο περιοδικό το Yes. Θες να μας μιλήσεις εσύ γι' αυτό μήπως? Ναι, βασικά ήταν να κάνω τη φωτογράφηση στην Αθήνα, αλλά πιστεύω ότι ήμουν εκεί. Εγώ για ένα θέμα υγείας ήρθα στην Κάλυμνο και έτσι η φωτογράφηση έγινε εδώ και με σκοπό να διαφημίσουμε και το νησί, να διαφημίσουμε τα υπέροχα ξενοδοχεία που έχει η Κάλυμνο. Και να ευχαριστώ για το ξενοδοχείο Έλληνα. Βεβαίως, πρέπει να ευχαριστήσουμε το Villa Τσέλενα, τη διεύθυνση του Villa Τσέλενα και το όλο το προσωπικό που μας έχει φιλοξενήσει εδώ στον υπέροχο του χώρο. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κοκκινίδη με το για τα μαγιό. Just Jeans, για το μαγιό και του μικρού και το δικό σου και το παρεό. Να ευχαριστήσουμε την Πετρούλα την Πονήρη για το πολύ ωραίο μακιγιάς που σου έχει κάνει. Μανικιούρ πεντικιούρ. Να ευχαριστήσουμε το κομμωτήριο Τζόρτζιο, τον αγαπημένο μας Γιώργο, που σου έφτιαξε τα μαλλιά, τον Καρελά, τον γνωστό μας. Και αγαπητός φίλος. Και να τελειώσουμε με τους δύο αγαπημένους μας φωτογράφους, τον αγαπημένο τον Γιάννη τον Κουριά, τον γιατρό μας τον γνωστό, και τον Μιχάλη τον Μπάου, που θα βγάλουν το τελικό αποτέλεσμα που θα είναι τέλειο, πιστεύω. Τέλειο. Και βασικά όσους έχουν... και το γιατρό και το φωτογράφο. Εννοείται. Εν τω μεταξύ, ο ένας είναι γιατρός, ο άλλος είναι δάσκαλος. Οπότε είμαστε μια χαρά. Τέλεια. Για μίλησε μου τώρα λίγο, μαθαίνω ότι ετοιμάζεις πράγματα, κρέμες. Για πες μου λίγο γι' αυτό. Λοιπόν, η κρέμα μου, η Κεραλυφή, βγαίνει στο εμπόριο προσεχώς από το Σεπτέμβριο. Θα την βρίσκει ο κόσμος στα φαρμακεία. Θα υπάρχει στο Κόντος. Θα φανταστώ στα φαρμακεία και σε επώνυμους χώρους. Ναι, σε επώνυμους χώρους. Και η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να βγει δηλαδή το 100% στο εξωτερικό. Για το λόγο το ότι δεν γνωρίζουν τι είναι η Κεραλυφή και ευκαιρία να μάθουν τι ελληνικά προϊόντα μπορεί να παράγει η Ελλάδα, που να είναι βιολογικά και μόνο με αγνά προϊόντα. Από πρώτο τυπής και σε αυτό το κομμάτι, οπότε μετά από την υποκριτική, μετά από τη ζωγραφική, μετά από κάτι υπέροχες γόβες που θυμάμαι, είχαμε πει και σε ένα προηγούμενο ρεπορτάζ, τι γίνονται οι γόβες? Οι γόβες καλά είναι. Οι γόβες καλά. Εντάξει. Το τελευταίο ζευγάρι το έφτιαξα όταν ήμουν οικοδέσποινα στα κρατικά βραβεία. Σε είδαμε και εκεί, σε καμαρώσαμε. Κεντρική παρουσιάστρια. Και ήταν το τελευταίο κομμάτι που έφτιαξα από γόβες. Πρέπει να κάνω λίγο relax, γιατί είναι δύσκολες στην κατασκευή τους. Και είναι και πολύ... έχουν μεγάλο κόστος. Ναι, αλλά είναι μοναδικά κομμάτια. Ναι, είναι μοναδικά κομμάτια, αλλά είναι... έχουν κόστος και έτσι, και εγώ η ίδια δεν μπορώ λίγο να φτιάχνω πλέον πολλά ζευγάρια. Οπότε με παραγγελία. Με παραγγελία μόνο δουλεύω. Τέλεια. Μίλησε μας λίγο για την Eurovision. Είδαμε ότι περάσαμε, ας πούμε,
εδώ τις τελευταίες ημέρες με αρκετό σάλο για το θέμα Eurovision, Conchita. Σου έχουν κάνει πρόταση για το Eurovision? Προσωπικά πρόταση εμένα δεν μου κάνανε, απλά κάποια blogs άρχισαν να γράφουν ότι προσεχώς να έχουμε ακουστά το τραγούδι της Μίνα Ορφανού που είναι ηλεκτροόπερα. Είδαμε και ένα απόσπασμα στην Εσπρέσο, αν δεν κάνω λάθος. Και αρκετά site που το γράφουν. Και τώρα δημοσιεύονται σιγά σιγά θέματα για το ότι αν θα μου κάνουν πρόταση για το Eurovision. Αν σου έκαναν, θα πήγαινες? Είμαι και ναι και όχι. Δηλαδή, επειδή είναι ένα ρίσκο και δεν θέλω να ρισκάρω τόσο πολύ. Γιατί άλλο μια ταινία και άλλο τώρα μια Eurovision. Είσαι όμως άνθρωπος του ρίσκου. Είμαι άνθρωπος του ρίσκου. Μου αρέσουν τα ρίσκη. Απλά πιστεύω ότι δεν θα ήμουν κατάλληλη να αντιπροσωπεύσω την Ελλάδα στη Eurovision. Είναι κάτι πιο φανταζή εκεί πέρα. Ποτέ μιλες ποτέ όμως. Ναι, αλλά γι' αυτό λέω και ναι και όχι. Οπότε θα το δούμε και αυτό προσεχώς. Και προσεχώς αν το κομμάτι είναι καλό. Ναι, σίγουρα. Εννοείται με τις δικές σου προϋποθέσεις ναι. Για να μπορείς να αντιπροσωπεύσεις αυτό το κομμάτι, όπως λέμε. Επόμενα σχέδια στο θέατρο. Έχω μια πρόταση. Φεύγοντας από το νησί μου, θα πάω να μιλήσω να δω τι θα γίνει. Γιατί ξέρεις, όλοι έχουν και μια κουβέντα μέχρι να σίγουρα, φτάσουμε στο ζουμί. Και να δούμε το έργο, τι, πώς, είναι. Τέλεια. Λοιπόν. Μπορεί να υπάρχουν και στα έργα ρίσκο. Βέβαια, εννοείται. Και όπως είπαμε, εμείς ρισκάρουμε σε όλα. Ρισκάρουμε. Απλά να μην φύγουμε από το ρίσκο. Λοιπόν, εγώ λέω να συνεχίσουμε τη φωτογράφηση, γιατί έχουμε ακόμα να δούμε αρκετά πραγματάκια που πρέπει να κάνουμε για να βγει κάτι το τέλειο, που θα είναι τέλειο. Ανυπομονούμε να κυκλοφορήσει το Yes, το περιοδικό, που θα είναι αυτή η φωτογράφηση. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε off cameras. Και εντός και εκτός κάμερα. Εννοείται. Ναι, εγώ θέλω, δεν έχω πρόβλημα. Εννοείται. Πρώτα απ' όλα, να πω ότι έχει ομορφύνει πάρα πολύ το νησί. Έχει ομορφύνει ο κόσμος. Χαίρομαι που το βλέπεις βασικά. Ναι, χαίρομαι που ήθελα να πω κάτι και το ξέχασα, γιατί συγγνώμη παιδιά, απλά πριν δώσω συνέντευξη πιο μερικά κρασάκια και δύο τσιμπουράκια. Δεν πειράζει. Και ένα μεζεδάκι. Αυτά δεν τα λέμε. Δεν πειράζει. Μεζεδάκια. Πρέπει να για... Α, ναι, δεν πρέπει να τα λέμε. Δεν λέμε τίποτα. Ναι. Ένα πράγμα, να τρώω και να μην παχαίνω. Μια χαρά είσαι. Κοπλιμέντα. Τέλεια, Μίνα μου. Χαρικά πάρα πολύ που τα είπαμε. Πάμε να συνεχίσουμε την υπέροχη φωτογράφηση. Στο νερό. Έτσι, σε ευχαριστώ για όλα. Το τραγουδάκι δεν έχουμε, αλλά δεν πειράζει. Φιλιά πολλά. Γεια σου Μίνα. Γεια σας. Damn girl, I like the way you move into the drum. Damn.